Έκθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα διατυπώνει βαριές καταγγελίες περί κακομεταχείρισης μεταναστών στα ελληνικά θαλάσσια σύνορα. Επικαλούμενοι μαρτυρίες 56 ασθενών που εξετάστηκαν από τους γιατρούς της, η οργάνωση κάνει λόγο για επιθετικότητα, εξευτελιστική μεταχείριση, σωματική βία και βίαιη επιστροφή στη θάλασσα, με δράστες ένστολους ή άτομα με καλυμμένα πρόσωπα. Ορισμένοι ασθενείς καταγγέλουν ότι υπέστησαν κατάσχεση των υπαρχόντων τους, όπως κινητά τηλέφωνα, φάρμακα και χρήματα, και υποχρεώθηκαν σε επαναπρόθεση. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα επισημαίνουν ότι η έκθεση συντάχθηκε με βάση αναφορές και πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τον Αύγουστο του 2021 ως τον Ιούλιο του 2023 από τις ιατρικές ομάδες της ΜΚΙΟ στη Λέσβο και τη Σάμο. Και καλούν την ελληνική κυβέρνηση και τους Ευρωπαίους ηγέτες να λάβουν άμεσα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα άτομα που αναζητούν προστασία στην Ελλάδα αντιμετωπίζονται με ανθρωπιά και αξιοπρέπεια.